Η κυβέρνηση, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ετοιμάζεται να ανακοινώσει δεσμίδα εκτάκτων μέτρων για την εξοικονόμηση ενεργείας, τα οποία θα αφορούν τόσο σε δημόσια κτίρια όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες. Αυτό εξήγηλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, η ρύθμιση της θερμοκρασίας των κλιματιστικών περιλαμβάνεται στα εν λόγω μέτρα, ενώ αναμένεται να υπάρχει πρόβλεψη για κίνητρα που αφορούν στην αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών, παρεμβάσεις σε κτίρια δημόσια και ιδιωτικά, παραδείγματος χάρη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων και άλλα, ενώ αναμένεται να ενθαρρύνεται η χρήση όσο το δυνατόν λιγότερο των γεωταχή αυτοκινήτων. Δεν αποκλείεται επίσης να γίνει σύσταση για τηλεεργασία των δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχει γίνει ήδη σε Ισπανία και Ιταλία, περιορισμό της χρήσης κλιματιστικών σε δημόσια κτίρια, αλλά και κίνητρα για χρήση από τους εργαζομένους των μέσων μαζικής μεταφοράς. Με τα μέτρα θα επέλθει εξοικονόμηση ενεργείας, έτσι θα υπάρξει και μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος, ενώ θα συμβάλλουν και στην προσπάθεια για μείωση της εξαρτήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τη ρωσική ενέργεια. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Με μερικές αλλαγές στη συμπεριφορά μας μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να γλιτώσουμε χρήματα και να διευκολύνουμε την προσπάθεια της χώρας να μειώσει συνολικά το ενεργειακό της αποτύπωμα. Είναι πολιτικές που μόνον όφελος έχουν στην εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση θα φροντίσει να παρουσιάσει σύντομα ένα συγκεκριμένο και συνεκτικό σχέδιο, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο.